Σε μία από τις πιο συνηθισμένες αλλά και πιο επικίνδυνες μορφές εγκληματικότητας στο διαδίκτυο εξελίσσεται η εκδικητική πορνογραφία. Το φαινόμενο συναντάται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θύματα είναι κυρίως κορίτσια. Έχουμε κάποια εγκλήματα στο διαδίκτυο ή κάποια φαινόμενα εποχής, όπως τα λέμε, να το πούμε με πιο απλή γλώσσα, όπως είναι το sexting, όπως είναι η εκδικητική πορνογραφία, όπως είναι το bullying που το ξέρουν όλοι, κάποιες μορφές bullying που εξελίσσονται, δηλαδή δεν υπάρχουν νέες μορφές εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Είναι σταθερές μορφές οι οποίες εξελίσσονται. Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας, οι οποίες είναι αναδυόμενες αυτή την περίοδο και δεν έχουν να κάνουν μόνο με σχέσεις ερωτικές οι οποίες φτάνουν σε ένα τέλμα και στο τέλος πρέπει ο ένας να εκδικηθεί τον άλλον. Αυτό δυστυχώς βλέπω ότι γίνεται, επειδή είμαι κάθε μέρα σε σχολεία, γίνεται σε κάθε σχολείο. Μεμονωμένα είτε ομαδικά, μαθητές εκβιάζουν μαθήτριες, έχοντας στο φωτογραφικό τους αρχείο φωτογραφίες, τις οποίες απειλούν πως θα αναρτήσουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έχει να κάνει ακόμα και σε κλίκες, σε παρέες. Γιατί όμως? Γιατί τα παιδιά θεωρούν ότι είναι αστείο. Δεν καταλαβαίνουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον νόμο. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν βρεθούν αντιμέτωπα με τον νόμο θα φέρουν την ετικέτα και το ποινικό τους μητρό θα λερωθεί από νεαρή ηλικία. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου παραμένουν όσο η χρήση του είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια. Σε κάθε περίπτωση, ο πρώην διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Μανώλης Φακιανάκης, λέει όχι στην απαγόρευση του ίντερνετ στα παιδιά, σημειώνοντας πως μπορεί να αποβεί καταστροφική. Άρα οι γονείς τώρα που μας ακούνε και έχουν κόψει τα παιδιά τους από το διαδίκτυο, αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχουν να κάνουν, γιατί κόβουν τα παιδιά τους από το δρομολόγιο της ζωής που είναι η τεχνολογία. Χωρίς τεχνολογία, όπως είπε ο Ομπάμα και κώδικα, τα παιδιά θα είναι ανένταχτα στις νέες κοινωνίες. Την ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο διοργάνωσε η ΑΝΕΚ, η οποία θα συνεχίσει τις ενημερωτικές δράσεις για μαθητές στα Χανιά σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια.